Ο κύριος Μάριος Λαζανάς, λοιμοξιολόγος, πασίγνωστος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Λαζανά. Καλημέρα και μια καθηγήτρια οικονομολογίας. Ναι, η κυρία Λουρή, βέβαια. Κυρία Λουρή, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να επικαλεστώ πριν μου πείτε σε τι συμπέρασμα κατέληξε η συζήτηση σας χθες, να επικαλεστώ την ιδιότητα του λοιμοξιολόγου για να σας ζητήσω μια απάντηση σε αυτές τις απορίες που έχουμε όλοι. Δηλαδή, ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα θέμα και για το πόσο κρατάει η ανοσία από το εμβόλιο και αν πράγματι στους 4 ή 5 μήνες από τη δεύτερη δόση πρέπει όλοι να πάμε να κάνουμε την τρίτη για να έχουμε, ας πούμε, την εξασφάλιση της ανοσίας. Κύριε Τσίμα, οι εργασίες οι οποίες έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι μετά από 6 μήνες το εμβόλιο της Pfizer που αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο έχει καθιερωθεί γιατί φαίνεται και η αποτελεσματικότητά του και αλλά οι ελαχιστότητες επιθύμητες ενέργειες από 80-90% που είχε αποτελεσματικότητα πέφτει στο 40% μετά από 5-6 μήνες. Τώρα αν θέλετε προσωπικό μου παράδειγμα που βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται μέτρηση αντισωμάτων, αυτό το έχουμε πει αλλά επειδή συμμετείχα σε μια ερευνητική εργασία και μου μετρήθηκαν τα αντισώματα εγώ είχα εμβολιαστεί τέλος Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Από τους πρώτους, ναι, 31 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα. Και το καλοκαίρι τα εξωτερικά μου αντισώματα είχαν πέσει στο 50%. Μετρήθηκαν ένα μήνα μετά την τρίτη δόση και τώρα είναι στο 97. Μάλιστα. Δηλαδή και προσωπικό παράδειγμα ότι είναι απόλυτη επιτυχής η τρίτη δόση. Βέβαια με αυτό που θέλω να πω ότι δεν συστήνω να τρέξουν όλοι να κάνουν αντισώματα γιατί τα αντισώματα τα οποία μετρούνται δεν είναι απόλυτα βέβαια ότι είναι αυτά τα οποία πρέπει να μελετηθούν αλλά και να βρεθούν λιγότερα τα αντισώματα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν έχει κάνει και την τρίτη δόση. Μάλιστα. Δηλαδή, αντί να πάμε να κάνουμε τεστ αντισωμάτων, καλύτερα να κάνουμε την τρίτη δόση, συνεπώς. Επιβάλλεται. Και υπάρχουν και επίσης άλλες εργασίες, οι οποίες είναι συγκεκριμένα από το Ισραήλ, που έχουν αποδείξει ότι με την τρίτη δόση, όσοι κάνουν την τρίτη δόση έχουν 8-10 φορές καλύτερη νοσολογική απάντηση από αυτούς που έχουν κάνει. 8-10 φορές λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από αυτούς που έχουν κάνει τη δεύτερη δόση και 20-25 φορές λιγότερες πιθανότητες από τις ανεμβολίες. Μάλιστα. Τώρα, το να κάνει κάποιος που έχει κάνει ήδη τις δύο δόσεις και την τρίτη είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή, προφανώς έχει λιγότερες αμφιβολίες για το αν πρέπει να κάνει το εμβόλιο και στο κάτω-κάτω έχει και το προσωπικό του παράδειγμα. Έχει βεβαιωθεί ότι. Παρόλο ότι έχει την προσωπική του εμπειρία, υπάρχει μια καθυστέρηση. Υπάρχει μια καθυστέρηση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Δηλαδή, αυτοί που έχουν κάνει τη δεύτερη δόση είναι συνειδητοποιημένοι πλέον πολίτες. Ναι. Έχουν κάνει τη δεύτερη δόση. Ναι, αυτό έλεγα και εγώ. Και δεν κάνουν πολύ εύκολα την τρίτη, ίσως γιατί κάνουν το σφάλμα αυτό που είπα προηγουμένως και εγώ. Πάνε και μετράνε αντισώματα και σου λένε έχουμε ακόμα λίγα αντισώματα που δεν ξέρουμε αν αυτά τα αντισώματα λειτουργούν. Το επαναλαμβάνω και δεν πρέπει να τα κάνουμε. Και ίσως εντάξει, ας περιμένουμε, ας κάνουμε πρώτα το εμβόλιο της γρίπης. Μάλιστα. Υπάρχει πάντως μια καθυστέρηση που δεν δικαιολογείται. Μάλιστα. Άρα ένα θέμα είναι αυτό, να αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση στην τρίτη δόση. Το ευρύτερο θέμα είναι να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού με τις πρώτες δύο δόσεις. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι η βασική αιτία που δημιουργεί αυτή την τεράστια πίεση στο σύστημα, μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κάθε μέρα και μεγάλο αριθμό νοσηλιών κάθε μέρα. Ναι, αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε. Εγώ θεωρώ και το πιστεύω ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε κατά προτεραιότητα σε κάθε περιοχή που υπάρχει χαμηλή εμβολιστική κάλυψη να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή εμβολιστική κάλυψη. Γιατί παραδείγματος χάρη στην Βρετανία μόνο το 40% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει κάτω από 50%, γύρω στο 50% στους περισσότερους νομούς χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και αυτόματα υπάρχει υψηλή θετικότητα, πολλές νοσηλίες, περισσότερες διασωληνώσεις και περισσότεροι θάνατοι. Αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους. Να δούμε ποια είναι τα φαινόμενα. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τους μπλοκάρουν, συγγνώμη για την έκφραση, τους μπλοκάρουν να κάνουν το εμβόλιο. Οι τοπικοί άρχοντες, κοινοτάρχες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες δεν έχουν συνδράμει όσο πρέπει. Οι δάσκαλοι επίσης θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η Εκκλησία στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Άρα
έχουμε περάσει το στάδιο που μια γενική καμπάνια με ένα γενικό σλόγγαν, ας πούμε, που μεταδίδεται από τηλεόραση, προωθεί τον εμβολιασμό. Εδώ ότι, πια χρειάζεται. Ότι πλέον δεν προχωράει περισσότερο και βέβαια υπάρχουν και περιοχές όπως είναι η δυτική Αθήνα στην Αττική, που έχει πολύ χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη από την υπόλοιπη Αττική. Τι συμβαίνει εκεί? Είναι οι Ρωμά, είναι οι οικονομικοί μετανάστες, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος όρος. Να πάμε εκεί να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους, τους οικονομικούς μετανάστες, να τους εμβολιάσουμε χωρίς στοιχεία, χωρίς να έχουν το φόβο ότι μπορεί να απελαθούν. Δηλαδή πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι μου έχει τύχει, και φαντάζομαι και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν αντίρρηση, δηλαδή ήταν πρόθυμοι να εμβολιαστούν, αλλά φοβούνται να το κάνουν διότι δεν έχουν χαρτιά, δεν μπορούν να το κάνουν, δεν διευκολύνονται να το κάνουν και φοβούνται να το κάνουν, μήπως απελαθούν. Έχει δοθεί ένα προσωρινό ΆΜΚΑ, το οποίο φαίνεται πως και αυτό δεν δουλεύει. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει κατά τη γνώμη να πάνε αυτά τα βανάκια του ΙΟΔΗ σε αυτές τις περιοχές που υπάρχουν και να εμβολιαστούν χωρίς να έχουν το φόβο ότι μπορεί να έχουν συνέπειες. Μάλιστα. Τώρα, κουβεντιάστηκε και χθες στη συζήτησή σας το κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και το να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός για περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων. Και εδώ υπάρχουν και θέματα νομικά, συνταγματικά, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή συνταγματικότητας, υπάρχουν και θέματα πρακτικά. Κύριε Τσίμα, εγώ θεωρώ ότι η υποχρεωτικότητα πρέπει να έχουμε ηθική υποχρέωση. Ο καθένας από εμάς να εμβολιαστεί και να είναι εμβολιασμένος όχι μόνο για το COVID, να είναι γενικά εμβολιασμένος. Και ίσως θα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στην εστίαση, παραδείγματος χάρη, για να εργαστούν, ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να πάρουν ένα πιστοποιητικό από τον γιατρό ότι δεν πάσουν απολυμώδες μεταδοτικό νόσημα, διότι αυτό ισχύει για 5 χρόνια. Ναι. Δηλαδή πόσο ένας γιατρός θα δώσει ένα πιστοποιητικό που το δίνει τελικά και σε όλα αυτά τα χρόνια, 5 χρόνια, εργαζόμενος στην εστίαση είναι free. Ναι. Είναι υγιής. Αυτό δεν είναι συμβατό. Ναι. Δεν είναι συμβατό. Δηλαδή να το βάζει να κάνει μια καλή διακοπράνων για να αν έχει παθογόνα τα οποία είναι μεταδοτικά, γιατί τον επόμενο μήνα δεν μπορεί να είναι μεταδοτικός. Και δεν επιβάλλεται να κάνει το εμβόλιο της υπατήτητας Α, που έχει σαφείς ενδείξεις ότι πρέπει το εμβόλιο αυτό να το κάνουν όσοι διαχειρίζονται στην εστία στα τρόφιμα. Άρα είναι ευρύτερο το πρόβλημα, δεν αφορά μόνο τον COVID αυτό. Ακριβώς, που λέτε. Αφορά... Είναι ευρύτερο το πρόβλημα, όπως και στους υγειονομικούς. Εάν υπήρχε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που θα έλεγε ότι οι υγειονομικοί για να εργαστούν θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα κάνει το εμβόλιο της υπατήτητας Β, να έχουν κάνει το εμβόλιο της ηλαράς, να έχουν κάνει το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς όσοι δεν έχουν περάσει ανεμοβλογιά, δεν θα υπήρχε πρόβλημα και για το COVID. Ναι. Επίσης άρα... ερωτεύσιμους. Εγώ ήξερα παλιά όταν πήγαμε ότι μας βάζαν στη σειρά και μας κάνανε εμβόλια. Ναι. Ούτε ρωτούσαμε ούτε τίποτα. Τώρα εάν πας να σε εμβολιάσουν και αρνηθείς, δεν εμβολιάζεσαι. Και στο στρατό. Μπορεί να έχουμε ένα αξιόμαχο στρατό. Μάλιστα. Άρα αυτό που εσείς επισημαίνετε είναι κάτι πολύ σοβαρότερο, από το, μάλλον πολύ ευρύτερο τουλάχιστον από το θέμα του εμβολιασμού με COVID, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες κατηγορίες εργαζομένων ή στρατεύσεων κτλ. Έχουν μια υποχρέωση εμβολιασμού. Ως προϋπόθεση για να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Να καταλάβουμε ότι έχουμε ηθική υποχρέωση. Να είμαστε υγιείς, για να είναι υγιείς και η οικογένειά μας, να είναι υγιείς η γύρω μας και να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στα πλαίσια της δημόσιας υγείας τέτοιες ώστε να μην μεταδοθεί οποιοδήποτε νόσημα. Μάλιστα. Κύριε Λαζανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και βέβαια μετά ερχόμαστε στις υποχρεωτικότητες. Ναι. Που μπορεί να χρειάζεται να γίνει και υποχρεωτικότητες σε όσα άτομα προσφέρουν υπηρεσίες προς το κοινό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζανά. Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.